ναυαρχίδα. Αυτή λαμπάδιασε και σε λιγότερο από 3/4 της ώρας, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του πληρώματός της να σβήσει τη φωτιά, ανατινάχτηκε συμπαρασύροντας στον υγρό τάφο της χίλιους ναύτες και αξιωματικούς. Μία ώρα αργότερα, ο Καρά Αλή αφήνει την τελευταία του πνοή στην ακτή του νησιού που λίγες μέρες πριν είχε καταστρέψει. Σε αυτό το νησί βρίσκουμε και σήμερα ακόμη τον τάφο του. Στο μεταξύ, ο Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, με μια δύναμη 20 περίπου χιλιάδων ανδρών, κατευθύνθηκε από τη Θεσσαλία προς την Ανατολική Πελοπόννησο με τελικό στόχο την Τριπολιτσά. Μόλις μπήκε στην Πελοπόννησο ο Δράμαλης, βρήκε ανοιχτό το δρόμο. Η Κόρινθος και η Ακροκόρινθος έπεσαν στα χέρια του ανυπεράσπιστες. Μολονότι το κάστρο ήταν εφοδιασμένο με τροφές και σημαντικό πολεμικό υλικό. Μπροστά στη Λέλαπα, το Άργος εγκαταλείφθηκε, ενώ η κυβέρνηση άφησε τον ναύπλιο και επιβιβάστηκε για περισσότερη ασφάλεια σε πλοία. Και ενώ όλα φαίνονται να καταραίουν, δύο μορφές ξεχώρισαν. Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο πρώτος κλείστηκε στην Ακρόπολη του Άργους, τη Λάρισα, για να δημιουργήσει αντιπερισπασμό. Τη δύσκολη αυτή στιγμή, ο Κολοκοτρώνης, αρχιστράτηγος πλέον, εφάρμοσε το σχέδιό του για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Κατέστρεψε όλες τις αποθήκες με σιτηρά και άλλα τρόφιμα, καθιστώντας έτσι προβληματικό τον ανεφοδιασμό της μεγάλης τουρκικής στρατιάς. Λίγο μετά, ο Κολοκοτρώνης διεύρυνε τον αντιπερισπασμό του Υψηλάντη και απελευθέρωσε τους έγκλειστους στη Λάρισα. Ο Δράμαλης, πιεζόμενος από την έλλειψη εφοδίων, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθο, αφού ο ανεφοδιασμός της στρατιάς του ήταν πλέον αδύνατος στην πεδιάδα του Άργους. Διέδιδε όμως ότι σκόπευε να ανακαταλάβει την Τριπολιτσά. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν πίστεψε στις διαδόσεις και ήταν βέβαιος πως ο Τούρκος στρατιωτικός θα επέλεγε το δρόμο που περνούσε από τα στενά των Δερβενακίων με κατεύθυνση την Κόρινθο. Οι προβλέψεις του σύντομα επαληθεύτηκαν. Τις 26 Ιουλίου η εμπροστοφυλακή της εχθρικής στρατιάς φάνηκε να μπαίνει στα στενά των Δερβενακίων. Οι Έλληνες έμειναν ακίνητοι στα ταμπούρια τους όπως είχε δώσει εντολή ο Κολοκοτρώνης. Έπρεπε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Τούρκοι. Ξαφνικά ακούστηκε η βροντερή φωνή του Κολοκοτρώνη. «Επάνω τους Έλληνες!» Την ίδια στιγμή, μια κόλαση φωτιάς ξεχύθηκε μέσα στη στενή δίωδο που στο διάβα της κατέκαιε τα πάντα. Οι Τούρκοι, σαστισμένοι, στράφηκαν προς τον Άγιο Σώστη για να σωθούν. Πολλοί κατάφεραν να ξεφύγουν. Τότε ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστός Νικηταράς, με πολλούς συμπολεμιστές του, απέκοψε την οδό διαφυγής. Η καταδίωξη συνεχίστηκε τις δύο επόμενες ημέρες σε άλλες τοποθεσίες της περιοχής και ιδιαίτερα στο Αγιονόρι, όπου συμμετείχαν και γυναίκες στη μάχη. Τεράστιες ποσότητες λαφύρων, ιδιαίτερα πολεμοφοδίων, έπεσαν στα χέρια των επαναστατών. Η προσπάθεια του Δράμαλη να καταστήλει την επανάσταση στην Πελοπόννησο όχι μόνο απέτυχε, αλλά εξόπλισε τελικά τους Έλληνες αγωνιστές, ανεβάζοντας συγχρόνως το ηθικό τους και ενισχύοντας την πίστη τους στην επιτυχία του αγώνα τους. Την ίδια εποχή, τον Αύγουστο του 1822, στο Λονδίνο, συμβαίνει ένα γεγονός που θα επηρεάσει δραματικά τις εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα. Αυτοκτονεί ο συντηρητικός Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών Κάστελρικ και τον διαδέχεται ο φιλελεύθερος και διορατικός George Canning. Έτσι, από τις αρχές του 1823, η Αγγλία, η ισχυρότερη δύναμη εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, προχώρησε σε μια de facto αναγνώριση των Ελλήνων ως εμπολέμων. Ανάλογη τύχη με αυτή του Δράμαλη είχε το Δεκέμβριο του 1822 και η προσπάθεια των Τούρκων υπό τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βριώνη να καταλάβουν τη στρατηγική σημασία πόλη του Μεσολογγίου, την πολιορκία της οποίας γρήγορα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν.
Οι Οθωμανοί επιχείρησαν στη διάρκεια του 1823 αρκετές μικρής μάλλον κλίμακας εκστρατείες, με εξαίρεση ίσως αυτήν του Μουσταΐ Πασά της Κόδρας και του Ομέρ Βριώνη, το καλοκαίρι, που ήταν αρκετά φιλόδοξη και κατέληξε σε ήττα των Τούρκων στο Κεφαλόβρισο, 8 και 9 Αυγούστου του 1823, κοντά στο Καρπενήσι. Στη διάρκεια της φωνικής μάχης τραυματίστηκε θανάσιμα ο Μάρκος Μπότσαρης, του οποίου ο τάφος υπάρχει στο Μεσολόγγι. Όταν το Μάρτιο του 1823 ξεκίνησε τις εργασίες της στο Άστρος, η δεύτερη εθνοσυνέλευση, ο αγώνας αντιμετώπιζε σοβαρή κρίση, γιατί οι αντιθέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς ήταν οξύτατες. Στις πρώτες φάσεις της Επανάστασης, ο Κολοκοτρώνης και οι Πελοποννήσιοι Προύχοντες συσπυρώθηκαν γύρω από την Πελοποννησιακή Γερουσία και αντιμάχονταν την ιδέα της δημιουργίας κρατικών δομών δυτικού τύπου, την οποία εισηγούνταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Δημήτριος Υψηλάντης. Μετά την Εθνοσυνέλευση του Άστρους όμως, οι οπαδοί της ιδέας της δημιουργίας κρατικού μηχανισμού ενίσχυσαν τη θέση τους. Γρήγορα η σύγκρουση μετατράπηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ των φορέων της εκτελεστικής και αυτών της νομοθετικής εξουσίας. Γύρω από τους φορείς της πρώτης, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, συσπυρώθηκαν οι προύχοντες της Πελοποννήσου και οι τοπικοί στρατιωτικοί ηγέτες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Αντίθετα, γύρω από τους φορείς της νομοθετικής εξουσίας συσπυρώθηκαν οι ετερόχθονες πολιτικοί, οι εκπρόσωποι των νησιών, οι οπλαρχηγοί της Τερεάς, καθώς και οι σουλιώτες οπλαρχηγοί όπως ο Κίτσος Τζαβέλας. Ο Κολοκοτρώνης, ερεθισμένος εναντίον της νομοθετικής εξουσίας, στα τέλη Νοεμβρίου του 1823 διέταξε τη βίαιη διάλυσή της.